Ιερό πράγμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα τώρα που έχει μια άλλη προσέγγιση για το προσφυγικό. Τι να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, τι λέει το κόμμα? Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε από το βασικό ζήτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μας κρύβει και μια υποκρισία και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Και όταν λέω από την πλευρά της κυβέρνησης, λέω της κάθε κυβέρνησης, όχι μόνο της σημερινής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αντιμετωπίζεται το ζήτημα το μεταναστευτικό και προσφυγικό σαν ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο δημιουργείται, τέλος πάντων, και κανένας δεν έχει ευθύνη γι' αυτό. Δηλαδή, πρέπει να ανοίξει το ζήτημα και να δούμε τι είναι αυτό που έχει βάλει φωτιά αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και σε χώρες που από εκεί έρχονται οι βασικές προσφυγικές ροές. Είναι ο πόλεμος, είναι η φτώχεια, η δυστυχία. Και αυτό είναι που κινεί τις μεταναστευτικές ροές για να έρθουν προς την Ευρώπη. Τώρα πλέον είναι και το περιβάλλον, έτσι. Και το περιβάλλον. Αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά τα κράτη, τι πολιτικές είναι? Είναι πολιτικές ή ο πόλεμος, για παράδειγμα? Δείτε, τι ρόλο παίζει, για παράδειγμα, η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ σε αυτές τις χώρες όλα αυτά τα χρόνια, και όχι μόνο του ΝΑΤΟ, και άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων που συγκρούονται εκεί πέρα. Ο πόλεμος είναι που έχει δημιουργήσει και η σύγκρουση των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων για τους δρόμους του πετρελαίου, για τους δρόμους του φυσικού αερίου, για το ποιος θα κάνει κουμάντο στην ενέργεια, που έχει ξεσπιτώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους και τους έχει αναγκάσει να ψάξουν μια καλύτερη ζωή. Εκεί είναι η υποκρισία. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια. Η ελληνική κυβέρνηση, και λέω κάθε κυβέρνηση, να βάζει κάρβουνο στην ατμομηχανή του πολέμου. Πώς βάζει κάρβουνο? Παραχωρώντας βάσεις, παραχωρώντας λιμάνια, παραχωρώντας. Άρα η Ελλάδα είναι από τις χώρες που βάζουν κάρβουνο, λέτε? Είναι από τις χώρες που βάζουν κάρβουνο. Μπορεί να μην συμμετέχουν τα ελληνικά βομβαρδιστικά, δηλαδή, γιατί αυτό είναι και ένα πρόβλημα. Αλλά δίνουμε τις βάσεις. Παρ' όλα αυτά, δίνουμε το αβύθιστο. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Βιτάλη. Βεβαίως. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι περιπλανόμενοι στον κόσμο σήμερα? 1 δισεκατομμύριο. Υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο περιπλανόμενοι άνθρωποι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει όμως ότι δεν μπορεί να είναι μόνο στην περιοχή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τον παράδεισο θέλουν, και ο παράδεισος δεν είναι ούτε η Κούβα ούτε η Βενεζουέλα. Αφήστε ο παράδεισος είναι η Ευρώπη. Γι' αυτό έχουν και στην Ευρώπη. 500 εκατομμύρια περιμένουν στην υποχρεωτική Αφρική. Η Βενεζουέλα έχει πραξικόπημα σήμερα. Έχει δύσκολη συνθήκη. Κύριε Κεφαλογιάννη, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 16,6. Στον παράδεισο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 16,6 εκατομμύρια άνεργοι. Γιατί αν έχετε να κάνει. 21% των Ευρωπαίων πολιτών ζει υποαπασχολούμενο και 110 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτές είναι οι συνθήκες που πρέπει να ζει ένας Ευρωπαίος πολίτης και συνολικά ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, οπότε το Κομμουνιστικό Κόμμα ποτέ δεν έκρυψε τις αιτίες που δημιουργούν τις προσφυγικές ροές. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι όσο η Ελλάδα, όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στην ατμομηχανή του πολέμου που είναι το ΝΑΤΟ, είναι ο σημεοφόρος της αυτή τη στιγμή. Κάποιοι πανηγυρίζουν. Η Νέα Δημοκρατία της παίρνει την μπουκιά από το στόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σαν σημεοφόρος, τον ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Εννοείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο σημεοφόρος του ΗΠΑ και έπεται η Νέα Δημοκρατία. Πανηγυρίζει την σαν. Έχει νικήσει. Ναι. Το πιστεύω. Πάντως διεκδικούν τη σχέση με το ΝΑΤΟ. Υπάρχει διαγωνισμός για το διαβολικά καλό Τραμπ που χτίζει τείχους στους δικούς του μετανάστες. Εκεί πέρα, τέλος πάντων, όλοι μαζί στηρίζουν την περισσότερη καταστολή και τα λιγότερα δικαιώματα. Πάντως, τούτων δοθέντων. Και αφού ήρθαν εδώ και με λάθη της Ελλάδας και των Ευρωπαίων, τι να τους κάνουμε τους ανθρώπους αυτούς? Το Κομμουνιστικό Κόμμα πολλές φορές, αυτό μπορεί να και ο κύριος Μουζάρας να το επιβεβαιώσει, έχει κάνει προτάσεις νόμου που να λύσουν άμεσα το ζήτημα του απεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκλωβισμένοι. Να βγούνε χαρτιά, να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα για τις χώρες τις οποίες θέλουν να πάνε, όσοι είναι εγκλωβισμένοι. Αν δεν τους δέχονται, πρέπει να τεθεί ζήτημα, για παράδειγμα, τι μηχανισμός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Βιτάς έχει δίκιο, στους πρόσφυγες οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το σωστό. Να το θέσουμε αυτό το ζήτημα. Τι μηχανισμός είναι? Όχι όμως οικονομικούς μετανάστες. Κύριε Κεφαλογιάννη, είπατε για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, αν κάποιος θέλει να τη δει ως τέτοια και να μην μείνει στους τύπους, είναι μια κάνουλα, μια βρύση. Όποτε χρειαζόντουσαν φτηνά χέρια για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε συνολικά, τότε οι μετανάστες ήταν ευπρόσδεκτοι και μπαίνανε με διαδικασίες fast track. Τώρα
που τα πράγματα έχουν φρενάρει, οι μετανάστες και οι οικονομικοί μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι παρείες και πρέπει κάπου να αποθηκευτούν. Πάζει δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, όπως λέει και ο πρόεδρος των γιατρών του κόσμου, ο γιατρός Κανάκης, δεν μας ενοχλούν που είναι ξένοι, δεν τους θέλουμε γιατί είναι φτωχοί. Τώρα ανοίγεται μια άλλη κουβέντα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται για κάθε άνθρωπο που ζει στην Ελλάδα να εξασφαλίζεται δικαίωμα για ζωή με αξιοπρέπεια, παιδεία, μόρφωση για κάθε άνθρωπο που ζει στην Ελλάδα. Ξεκάθαρο είναι αυτό το σύστημα, αυτό το θέμα. Και όποιος θέλει να φύγει, να εξασφαλιστούν χαρτιά για να πάνε εκεί που θέλει. Για να δούμε τώρα το ποτάμι. Εμείς, τέλος πάντων, από τις πολύ αρχές είχαμε ξεκαθαρίσει ότι ανεξάρτητα... Είναι δεξιό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό το οποίο στην πράξη πλέον εξυπηρετεί τα συμφέροντα μερίδας των μονοπωλίων. Έχει ξεκάθαρη γραμμή για τον δρόμο που ακολουθεί η χώρα όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δρόμο ο οποίος χειροτερεύει μέρα με τη μέρα τη ζωή του ελληνικού λαού. Και δεν είναι τυχαίο, τώρα κοιτάξτε να κάνω και ένα σχόλιο για όλη αυτή την κουβέντα για τις μεταπηδήσεις από κόμμα σε κόμμα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι μεταπηδήσεις τώρα γίνονται πολύ πιο εύκολα στην Ευρωβουλή, έχουν γίνει και πιο πριν ξεκινήσουν και στο Ευρωκοινοβούλιο με ανεξαρτοποίηση κτλ. Δεν είναι τυχαίο το ότι η πολιτική σύγκληση στα βασικά στρατηγικά ζητήματα, η ταύτιση θέσεων. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, όλα τα κόμματα τα οποία διαγωνίζονται αυτή τη στιγμή για το ζήτημα και της κυβέρνησης, ενώ και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, αλλά και τα κόμματα τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης, έχουν ψηφίσει μνημόνια. Ένα στο πρώτο, άλλο στο δεύτερο, όλοι μαζί το τρίτο. Όλοι οι νόμοι των μνημονίων, όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι, ισχύουν στο ακέραιο ένας προς ένα. Μάλιστα, ούτε πλέον κατά φράση, να το πούμε, σαν προοπτική δεν συζητάει κανένας την κατάργηση αυτής της προσαρμογής, της δημοσιονομικής προσαρμογής που μέχρι το 2060 υποτάσσει την Ελλάδα σηματωμένα πλεονάσματα. Αυτά τα ζητήματα κάνουν και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία να μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Μπορεί και να συγκυβερνήσουν κάποια μέρα. Μπορεί και να συγκυβερνήσουν, αφού στα στρατηγικά ζητήματα, τι να σας πω τώρα, να πιάσουμε, το είπα και πριν, να πιάσουμε το ζήτημα της θέσης που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ, συμφωνούν απόλυτα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης δεν είπε τίποτα, δεν είχε να πει κάτι, τι να πει. Αφού, ξαναλέω, σε αυτά τα ζητήματα συμφωνούν απόλυτα. Στα ζητήματα το πώς κινείται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα βασικά συμφωνούν. Συμφωνούν ότι οι νόμοι οι οποίοι έχουν επαρθεί θα ισχύουν μέχρι το 2060. Στα ζητήματα για το αν θα μείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ στα λόγια λένε ότι θα φύγει, ο έλεγχος θα παραμείνει στα δημοσιονομικά ζητήματα. Στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς ζει, εργάζεται, σπουδάζει, τέλος πάντων οργανώνει τη ζωή του ο εργαζόμενος, ο φτωχός αγρότης, ο αυτοαπασχολούμενος. Σε αυτά συμφωνούν, λέτε. Η νεολαία, σε αυτά συμφωνούν. Μάλιστα. Και αυτά τα ζητήματα πρέπει να γίνουν κριτήριο για τη στάση και έχει εμπειρία ο ελληνικός λαός σε αυτό το δίπολο και σε αυτή τη, πώς να το πω, αυτή τη διαμάχη που πετάει την μπάλα στην εξέδρα και δεν μιλάει για τα βασικά ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Σε αυτά έχει εμπειρία ο ελληνικός λαός και το ΚΚΕ είναι επιλογή η οποία κάθε ψήφος που θα δοθεί είναι ψήφος που θα επιστρέψει στο κίνημα, στη διεκδίκηση για να σταματήσει αυτή η επίθεση και να οργανωθεί η λαϊκή αντιπολίτευση και πάλι και δεν θα πάει χαμένη, ούτε θα ψηφίσει κάτι σήμερα και θα του βγει κάτι άλλο αύριο, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.